Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πριν προχωρήσουμε στο σημερινό θέμα μας, θα ήθελα να σας πω ότι μπορείτε να γραφτείτε συνδρομητές στο κανάλι μας, ώστε να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο, αλλά να μπορείτε να βλέπετε και όποτε θέλετε τα προηγούμενα βίντεο που έχουμε κάνει για σας. Εχθές, 3 Οκτωβρίου του 2019, έγινε μια συσσαγωγικά ξαφνική μπόρα, η οποία όμως, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία μας, είχε ένα περίεργο φαινόμενο, διάφορα περίεργα και αλόκοτα σύννεφα, όπως αυτό της φωτογραφίας. Η συγκεκριμένη φωτογραφία, που μπορούμε να τη δούμε καλύτερα εδώ, είναι το μεσημέρι στις 3 Οκτωβρίου, δηλαδή εχθές, από τη στιγμή που γράφουμε αυτό το βίντεο, στις 4 Οκτωβρίου, στο Περιστέρι. Βλέπουμε λοιπόν ότι το σύννεφο είναι πάρα πολύ περίεργο και θα δούμε και άλλη μια φωτογραφία. Αυτή τη φορά από το Κουκάκι, την ίδια ώρα, στις 3:30 περίπου, είναι σαν μια δίνη, είναι σαν ένας σύφουνας, αλλά σίγουρα δεν είναι ένα σύννεφο συνηθισμένο από αυτά που έχουμε δει. Επίσης υπάρχουν φωτογραφίες, αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έχω κάποια συγκεκριμένη να σας δείξω, αλλά θα καταλάβετε την περιγραφή μου, όπου δείχνει έναν δρόμο να είναι ο μισός γεμάτος χαλάζι και ο άλλος ο μισός να είναι εντελώς στεγνός, δηλαδή σαν να είναι χωρισμένος ο δρόμος στη μέση, ο αριστερός δρόμος ας πούμε να είναι με ηλιοφάνεια και ξαφνικά βάζεις μια γραμμή και από τη γραμμή και μετά ο καιρός είναι χάλια, ρίχνει χαλάζι πάρα πολύ βαρύ και σε μεγάλου μεγέθους, οπότε καταλαβαίνετε πόσο περίεργο είναι και αυτό το φαινόμενο. Αυτά τα φαινόμενα λοιπόν, οι ερευνητές που ψάχνουν για την αλλαγή αλλά και για τη μετατροπή του καιρού από τον άνθρωπο, είναι γνωστά ουσιαστικά με ένα όνομα. HARP. HARP. Τι είναι όμως το HARP? Το HARP είναι το High Frequency Active Aurora Research Program. Για πολλούς αποτελεί το μεγαλύτερο μυστικό ερευνητικό πρόγραμμα των τελευταίων δεκαετιών. Υλοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90 και ενεργοποιήθηκε αρχικά το 1997, ενώ σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί από το 2002. Θα δείξουμε τώρα κάποιες φωτογραφίες για να δείτε τι είναι ακριβώς αυτά τα HARP. Βλέπουμε εδώ. Είναι σαν κεραίες. Είναι από κάποια βάση, ίσως στην Αμερική αν θυμάμαι καλά, που έχουν τοποθετηθεί αυτές οι τεράστιες κεραίες. Βλέπετε πόσο μεγάλου μεγέθους είναι. Εάν δούμε και το όχημα αυτό που είναι σαν ένα μεγάλο βαν, σαν ένα φορτηγάκι αριστερά κάτω στη φωτογραφία. Εδώ πάλι μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από μια χιονισμένη οροσειρά, ένα πάρα πολύ ψηλό βουνό. Βλέπουμε λοιπόν πόσο ψηλά είναι αυτά τα HARP, οι κεραίες HARP. Και εδώ η φωτογραφία που είδαμε πριν από άλλη γωνία. Επίσης θα δούμε και εδώ αυτή την πολύ ωραία φωτογραφία που μοιάζει σαν να είναι σαν το Βόρειο Σέλλας. Δεν έχει να κάνει όμως με το Βόρειο Σέλλας. Είναι HARP και εδώ. Ας δούμε λοιπόν καλύτερα αυτή εδώ τη φωτογραφία που είναι η πιο εντυπωσιακή και να προχωρήσουμε λοιπόν. Για το HARP, όπως σας είπαμε λοιπόν,
ήταν το μεγαλύτερο μυστικό και είναι το μεγαλύτερο μυστικό ερευνητικό πρόγραμμα των τελευταίων δεκαετιών. Όπως σας είπαμε, υλοποιήθηκε σε αρχές δεκαετίας του 90 και ενεργοποιήθηκε αρχικά το 97, ενώ σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί από το 2002. Πρωτοπόρος της ιδέας ήταν ο Νικόλα Τέσλα, που από το 1886 ξεκίνησε έρευνες για τη τηλεμεταφορά ενέργειας μέσω της ιονισμένης ατμόσφαιρας. Ο Τέσλα οραματίστηκε τη δημιουργία τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής ασπίδας στην ιονόσφαιρα, η οποία θα μπορούσε να προφυλάξει τη Γη από ακραία καιρικά φαινόμενα και αστρικές επιθέσεις. Μία ασπίδα τόσο ισχυρή, ικανή να βελτιώσει ακόμα και τις τηλεπικοινωνίες. Τόσο οι έρευνες όσο και οι απόψεις του θεωρήθηκαν τολμηρές και πολλές φορές ανεπίτευκτες για την εποχή, γι' αυτό το έργο του αναγνωρίστηκε πολλά χρόνια μετά το θάνατό του. Μόλις πέθανε, πολλές από τις σημειώσεις του κατασχέθηκαν από το FBI με τη δικαιολογία πως έθεταν θέματα εθνικής ασφαλείας. Από εκείνη τη στιγμή και πολλές δεκαετίες, οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση προσπάθησαν να αναβιώσουν το όραμα του Τέσλα βασισμένοι στην ηλεκτρομαγνητική τεχνολογία που είχε αναπτύξει πριν το θάνατό του. Οι Σοβιετικοί μάλιστα ανέπτυξαν την τεχνολογία Psychotronics, ενώ την πιο ακριβή μελέτη πραγματοποίησε ο Bernard Eastland, ο οποίος υποστηριζόμενος από τις ΗΠΑ κατάφερε να σχεδιάσει ένα τεράστιο ηλεκτρομαγνητικό σύστημα ελέγχου του καιρού. Στα τέλη του 1988, ένα περιοδικό το οποίο ονομάζεται Omni, σε συνέντευξη του Dr. Eastland, ανέφερε πως ανασηκώνοντας κάποια μέρη της ατμόσφαιρας, τα φορτισμένα σωματίδια θα μπορούσαν να ανακλάσουν ηλιακό φως και να ζεστάνουν συγκεκριμένα μέρη της Γης ή ακόμα να διαχειριστούν διάφορες καιρικές συνθήκες. Είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη της εποχής, ειδικά εκείνη την εποχή, και η αρχή για διαμάχες σε όλους τους επιστημονικούς τομείς για τη χρήση και τους κινδύνους ενός τόσο επικίνδυνου όπλου. Έπειτα από αυτήν την ανακάλυψη ακολούθησε η κατασκευή του συστήματος HARP στην Αλάσκα. Βλέπουμε τις φωτογραφίες που δείξαμε και πριν και τη συγκεκριμένη που βλέπετε τώρα. Η κατασκευή του συστήματος HARP στην Αλάσκα έγινε το 1995. Ο τρόπος που λειτουργεί είναι πολύ περίπλοκος. Με πολύ λίγα λόγια θα μπορούσαμε να πούμε πως χρησιμοποιώντας κεραίες ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας χτυπάει την ιονόσφαιρα με συγκεκριμένης συχνότητας ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Έτσι η ιονόσφαιρα μετατρέπεται σε μια τεράστια κεραία, ένα ιονοσφαιρικό κάτωπτρο, δηλαδή το οποίο στη συνέχεια μπορεί να ανακλάσει πίσω στη Γη τα κύματα αυτά. Θέλω να πούμε ότι σε αυτό το σημείο θέλω να πούμε ότι πάρα πολλοί, ακόμα και άνθρωποι που είναι σε επίσημες θέσεις, έχουν κάνει λόγο για το HARP και μάλιστα ότι είναι υπεύθυνο ακόμα και για φυσικές καταστροφές. Παράδειγμα, ο αντιπρόεδρος της EIDAP, ο κύριος Γιώργος Μαϊστράλης, έδειχνε να παίρνει στα σοβαρά σενάρια συνωμοσίας περί επίθεσης με ενεργειακά όπλα τύπου HARP, με κάποιες αναρτήσεις που είχε κάνει στο Facebook, και αναρωτιόταν αν ενεργειακά όπλα βρίσκονταν πίσω από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που προκάλεσαν πλημμύρες και πυρκαγιές, ακόμα και για τη φωτιά στο μάτι. Μάλιστα, έγραφε, έχω δει λέει πολλά βίντεο που με έχουν αφήσει με το στόμα ανοιχτό, υπάρχουν εικόνες με σταθερμένα αυτοκίνητα να έχουν τουμπάρει ανάποδα από τη φωτιά, και να ρωτιέται, τι είδους φωτιά μπορεί να είναι αυτή που να μπορεί να τουμπάρει αυτοκίνητα? Πώς είναι δυνατόν στο αυτοκίνητο να έχουν λιώσει οι αλουμινένιες ζάντες σε 600 βαθμούς Κελσίου και να μην έχει πάθει τίποτα η άσφαλτος μαζί με την άσπρη γραμμή σε ένα μέτρο κοντά? Είναι άραγε Photoshop. Φυσικά κανείς δεν γνωρίζει, αλλά είναι σίγουρα αξιοπιερή έργο. Ακόμα και η πολεμική αεροπορία
αναγνωρίζει ότι γίνεται τροποποίηση του καιρού με το harp. Η είδηση που θα σας πω είναι πάρα πολύ πρόσφατη, πριν περίπου 2 μήνες, στις 27 του 2019. Λέει λοιπόν η πολεμική αεροπορία. Ενώ ο έλεγχος του καιρού με το harp έχει κληθεί έως μία θεωρία συνωμοσίας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους κυβερνητικούς αξιωματούχους, κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης γερουσίας την Τετάρτη, ο David Walker, αναπληρωτής βοηθός γραμματέας της πολεμικής αεροπορίας για την επιστήμη, την τεχνολογία και τη μηχανική, έριξε μία βόμβα σε απάντηση μια ερώτηση από τη Λίζα Μουρκόφσκι σε σχέση με την κατάργηση των 300 εκατομμυρίων δολαρίων πειραματικού προγράμματος HARP στην Τζανκόνα αυτό το καλοκαίρι. Είναι σίγουρα σταχτή στα μάτια το πόσες φορές έχουν πει οι αρχές ότι θα καταργηθεί αυτό το πρόγραμμα, αλλά δεν καταργείται. Εκεί συνεχίζουμε, παραμένει. Είδατε και τις φωτογραφίες. Εδώ. Και θα δούμε εδώ, βλέπετε, θυμίζει ουσιαστικά σαν UFO, έτσι. Είναι ένας κύκλος που ουσιαστικά, αν προσέξετε, είναι σαν να είναι καθαρός πάλι ο ουρανός. Κάτι παρόμοιο σαν αυτό που σας έλεγα. Και γύρω-γύρω έχει σύννεφα. Και στην τρύπα στο μέσο δεν έχει τίποτα, είναι καθαρός ουρανός. Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο όλο αυτό το σκηνικό. Προχωράμε, τελειώνοντας το βίντεο μας, να πούμε ότι κορυφαίος επιστήμονας, ο Μίτσιο Κακού, Ιαπωνέζος αν θυμάμαι καλά, είχε ομολογήσει το 2017 στο CBS ότι οι πρόσφατοι τυφώνες εκείνης της εποχής στις ΗΠΑ με πρώτο την Ήρμα, αν θυμάστε, είναι κατασκευασμένοι και δημιουργηθήκαν μέσω του HARP. Σε συνέντευξη λοιπόν που είχε απευθύνει στο καλωδιακό δίκτυο των ΗΠΑ στο CBS, ο δόκτορ αναγνωρίζει ότι ο ουρανός ψεκάστηκε με νανοσωματίδια και οι καταιγίδες ενεργοποιήθηκαν με τη χρήση λέιζερ. Να δω αν μπορούμε έτσι να δούμε λίγο κάποια αποσπάσματα από την συνέντευξη εκείνη. You know, they were talking about climate change yesterday, and now we're learning that scientists and researchers are looking at how to change the weather on purpose. That's right. Lasers now could one day manipulate rain and lightning. CBS This Morning contributor Michio Kaku is a physics professor at City College of New York. Professor, nice to see you. Extraordinary seeing Al Gore and Bill Clinton there together with Charlie, wasn't it? That's right, yeah. Yeah, they did not get into this discussion, no. though. But it is fascinating. I mean, lasers, really, to change the weather? That's right. Well, as Mark Twain once famously said, everyone complains about the weather, but no one ever does anything about it. Well, instead of doing a rain dance, we physicists are firing trillion watt lasers into the sky to actually precipitate rain clouds and actually bring down lightning bolts. This is potentially a game changer. But this is experimental. It's experimental. However, in the laboratory so far it works. When you have water vapor and you have dust particles or ice crystals, you can precipitate rain. It condenses around the seeds. These seeds can also be created by laser beams. By firing trillion-watt lasers, you rip apart the electrons, creating what are called ions, and these ions act like seeds, like dust particles, bringing down rain and even lightning. Go ahead. Well, this fascinates me in part because, too, I remember reading the stories that China had used this during the Olympics, that the USSR had used this after Chernobyl to create rain clouds. I mean, did those really work then?
we have some of these capabilities now? Inconclusive. Even in the 60s, the CIA used this to bring down monsoons during the Vietnam War to wash out the Viet Cong. Governments have been playing with this thing. Alleged to, right. Yeah. Now, we realize that for decades now, these governments have been alleged to have experimented with weather control, but nothing conclusive. This time we're bringing in the laws of physics rather than simply waving our hands and uttering mumbo jumbo. We're actually using trillion watt lasers now. And in the laboratory, sure enough, they precipitate rain out of water vapor. Sure enough, you can actually bring down electricity down the beam. So what does it mean for drought areas that need to have rain for crops? And if they don't have them, there's the consequences of famine. Well, the bad news is if it's a clear blue sky, it's not going to do anything at all because it only takes water vapor that's already in the air and condenses it. However, for floods, for agriculture, farmers, for people planning wedding parties, football games, you name it, outdoor events and agriculture and flooding and even hurricanes, all of them could be subject to weather modification. Incredibly interesting. Professor Michio Kaku, thank you so much. Να πούμε εδώ ότι έχουν γίνει και δύο ταινίες για το HARP. Η μία είναι το, αν πατήσετε στο IMDb, θα μπορείτε να τη βρείτε πολύ εύκολα. Είναι το HARP Holes in Heaven. Και η άλλη ταινία, πιο γνωστή, είναι το Lost Place. Είναι δύο ταινίες, ακόμα λοιπόν και το Hollywood έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Κλείνοντας λοιπόν το βίντεο, θα θέλαμε από σας να προβληματιστείτε και να αναρωτηθείτε κατά πόσο ο άνθρωπος έχει φτάσει σε σημείο με τη τεχνολογία να μπορεί να αλλάξει τον καιρό και τι μπορεί να ακολουθήσει αυτό το πράγμα, τις συνέπειες δηλαδή που θα έχει κάτι τέτοιο και πάνω απ' όλα για ποια χρήση θα το κάνει. Φανταστείτε αυτό το όπλο ότι θα μπορούσε να είναι ένα καταστροφικό όπλο σε καιρούς πολέμου. Διαδώστε το κανάλι μας σε φίλους και φίλες να αυξήσουμε τους συνδρομητές ώστε να μπορούμε να σας προβάλλουμε και να σας δημιουργούμε καινούργια βίντεο όσο γίνεται πιο σύντομα και με πιο ενδιαφέροντα ακόμα θέματα. Ως την επόμενη φορά λοιπόν, να περνάτε καλά.